Λευκή νύχτα Κομωτινής 2023, ένας θεσμός που πλέον μετά από πολλά χρόνια με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ροδόπης, κάθε χρόνο καλύτερη, κάθε χρόνο επιτυχέστερη. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ στην πόλη, χιλιάδες, τα μαγαζιά δουλεύουν, εκδηλώσεις παντού. Από εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καταναλωτές της πόλης, κυρίως και στους συναδέλφους επαγγελματίες που μας στηρίζουν και το στηρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στην Περιφέρεια και στον Εμπορικό Σύλλογο, την τεχνική υποστήριξη και την χρηματική υποστήριξη. Η Λευκή Νύχτα είναι πλέον γεγονός. Αυτή η μεγάλη εμπορική γιορτή που διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία 8 τώρα χρόνια, είναι πλέον γεγονός. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ, γιορτάζει μαζί μας, καταναλώνει μαζί μας και διασκεδάζει μαζί μας. Πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης και DJ και συγκροτήματα. Και φυσικά η βραδιά μας θα κλείσει με το μεγάλο συγκρότημα Πανελλήνιας Εμβέλειας, τους Αλκατράς, οι οποίοι ήρθαν φέτος εδώ να στηρίξουν την αγορά μας, να στηρίξουν την πόλη μας. Αγγελίδης Νίκος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Σήμερα στην Κομωτινή έχουμε τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας με πληθώρα εκδηλώσεων, πολλοίς κόσμος εξηρεύσει στους δρόμους. Ποια είναι η κίνηση που έχετε δει εσείς με την επιτόπια μετάβασή σας σε έναν από τους πιο κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης μας? Είναι μια απόλυτα πετυχημένη Λευκή Νύχτα. Είναι αλήθεια ότι η Κομωτινή διοργανώνει εδώ και αρκετά χρόνια πετυχημένες λευκές νύχτες. Είναι ακόμη μία λευκή νύχτα που μπορούμε να πούμε από νωρίς, μια και έχουμε ακόμα την εξέλιξή της, ότι ήδη έχει γράψει άλλη μια επιτυχία. Νομίζω... Και όσο περνάει η ώρα αυξάνεται και η κινητικότητα. Ναι, νομίζω ότι η Κομωτινή το χρειάζεται αυτό. Σήμερα υποδέχεται την φθινοπορεινή της αγορά, τον κόσμο που βγαίνει μετά τις διακοπές του έξω να ψωνίσει, τους φοιτητές μας καλωσορίζουμε που ήρθανε και κάνουμε ένα ξεκίνημα μέσα σε αυτό το δύσκολο κλίμα μετά και τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, σε μια προσπάθεια να βάλουμε στην Κομωτινή μια κινητικότητα, να βάλουμε στην Κομωτινή κόσμο που χρειάζεται στο τουριστικό προϊόν, στο το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πετύχουμε στο βαθμό που θέλουμε, μια και όπως γνωρίζετε έχουμε και έναν κάθετο άξονα που κατεβάζει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα και είναι ανάγκη αυτού τον κόσμο να το μαζέψουμε μέσα στην αγορά της Κομωτινής. Σε αυτό βέβαια πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι οι φορείς. Και να γίνουν και πληθώρα δράσεων εκτός από τη Λευκή Νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι η Κομωτινή, το έχω πει και στο παρελθόν και είναι σχεδιασμός του επιμελητηρίου μας, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε εκτελεστική εξουσία. Συμβουλευτικοί είμαστε, ότι χρειάζεται ένα μεγάλο happening το μήνα. Είναι σε τέτοιο σημείο το τουριστικό της προϊόν, οι δυνατότητες της και κυρίως επαναλαμβάνω η έλευση του κάθετο άξονα που μπορούμε εκτός από τον κόσμο, των γύρω περιοχών, να φέρουμε κόσμο και από το εξωτερικό. Είναι στα άμεσα σχέδιά σας η διοργάνωση άλλων παρόμοιων δράσεων όπως της Λευκής Νύχτα? Η Λευκή Νύχτα είναι μια προωθητική ενέργεια για την αγορά.
έχουμε τέτοιο σχεδιασμό. Η αλήθεια όμως είναι ότι πρέπει να πλαισιωθούμε και από άλλες μορφές ποικίλες δράσεων που πρέπει να συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Πρέπει να συμμετέχουν αποφάσεις και συλλογικές συλλογικοί σχεδιασμοί για να πούμε ότι έχουμε μια συνεχή ροή. Να μην είναι αποσπασματικό κάτι που συμβαίνει μία ή δύο φορές το χρόνο. Να έχουμε μια συνεχή ροή που τραβάει τον κόσμο, κρατάει την αγορά ψηλά. Η επαφή που έχετε με τον κόσμο σήμερα τι δείχνει? Υπάρχει αγοραστική δυνατότητα από τους πολίτες? Αγοράζουν οι τιμές? Σε τι επίπεδο κυμαίνονται? Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα έχουμε εκπτώσει μέχρι και 70% βλέπω. Ναι, είναι αλήθεια ότι παντρεύουμε με τις εκπτώσεις και τις προσφορές την έξοδο του κόσμου και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ο κόσμος βγήκε. Βλέπω ότι καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές είναι και μέσα στα καταστήματα. Τώρα θα μετρήσουμε και τι σακούλες βέβαια κρατάνε όταν βγαίνουν από... Βεβαίως, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και αύριο θα έχουμε αποτελέσματα για το πώς πήγε περίπου από τους ίδιους τους καταστηματάρχες που κάνουμε την έρευνα. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα πάμε αρκετά καλά. Είναι ένα ξεκίνημα για αυτή τη σεζόν και όπως είπα, επειδή και ο κόσμος είναι μουδιασμένος από τις πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές και πλημμύρες, νομίζω ότι καλά κάναμε και την κάναμε, γιατί υπήρξαν και σκέψεις ότι ίσως σε αυτό το κλίμα δεν έπρεπε να κάνουμε μια γιορτή. Όχι, νομίζω ότι η ζωή συνεχίζεται και ίσα ίσα και η δική μου γνώμη αυτή ήταν ότι έπρεπε να κάνουμε ένα ξεκίνημα, να φύγουμε από αυτό το στενάχωρο κλίμα και να μπούμε σε μια γιορτή. Ένα ηχηρό λοιπόν μήνυμα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που στηρίζετε πάντα την προσπάθειά μας. Είμαι ο Φραντζίσκο Αντώνης, είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Κύριε Φραντζή, κατά την αποψινή σας έξοδο, πώς βλέπετε την τοπική αγορά και αν οι επιχειρηματίες μένουν ευχαριστημένοι? Παιδιά, σήμερα γίνεται χαμός. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο, στην Ομοσπονδία, στα επιμελητήρια που στηρίξανε, σε εμάς στην Ομοσπονδία, στους επιχειρηματίες που κάνανε πραγματικά πολύ καλές προσφορές, στον κόσμο όλο που αγκαλιάζει αυτό το πράγμα, που πλέον τίνει να γίνει θεσμός. Νομίζω είναι η καλύτερη γιορτή της πόλης, ακόμα και τις 14 Μαΐου. Νομίζω σήμερα δείχνουμε ότι η Λευκή Νύχτα είναι η καλύτερη γιορτή της πόλης. Άρα θεωρείτε βάσει των λεγόμενων ότι η Λευκή Νύχτα πρέπει να αποτελεί θεσμός για την πόλη και ότι είναι αναγκαίο να συνεχίζεται? Φυσικά, φυσικά. Μα ήδη ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ που αυτόματα θα γίνει. Δηλαδή είναι μια γιορτή, όλοι χαίρονται, η αγορά αναζωογονείται. Αυτό χρειαζόμαστε. Και βασικά χρειαζόμαστε θετική σκέψη και θετικό feeling. Δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα, έχουμε καεί, έχουμε πλημμυρίσει. Πρέπει να γιορτάσουμε, να αναστρέψουμε αυτή την κακή κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αντώνης Γραβάνης, πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Βρισκόμαστε εδώ στην πόλη της Κομωτινής, μια βραδιά διαφορετική από όλες τις άλλες, με κόσμο να έχει συρρεύσει σε κατά μήκος όλων των εμπορικών δρόμων της πόλης μας. Πώς βλέπετε αυτή την κίνηση των πολιτών? Η Λευκή Νύχτα έχει γίνει θεσμός στην πόλη μας. Θερμά συγχαρητήρια στον Εμπορικό Σύλλογο που έχει την διοργάνωση και την πρόεδρο την Κική την Κωνσταντινίδου. Με την υποστήριξη φυσικά της Περιφέρειας και των δύο επιμελητηρίων, του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Η βραδιά εξελίσσεται πολύ ωραία, έχει κόσμος κατά μήκος όλων των οδών. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος κιόλας ψωνίζει και στηρίζει την τοπική αγορά. Ένας θεσμός που φαίνεται να έχει κερδίσει τους δημότες. Έτσι ακριβώς, έχει κερδίσει τους Κομωτινέους και γι' αυτό το λόγο γίνεται κάθε χρόνο και θα συνεχίσει να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερα, για να στηρίξουμε την τοπική αγορά και την τοπική επιχειρηματικότητα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προωθητική ενέργεια. Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και ενδεχομένως μια πρώτη πρόβλεψη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί μέχρι και το τέλος της σημερινής, της απόψινης βραδιάς, πιστεύετε ότι τα νούμερα θα είναι ακόμη πιο ικανοποιητικά φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το δούμε και να μιλήσουμε με τους εμπόρους για να το δούμε. Σημασία όμως έχει ότι ο κόσμος είναι έξω. Στα μαγαζιά, από ό,τι φαίνεται, έχει μέσα κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Πραγματικά να βγει ο κόσμος έξω και κυρίως να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσω.
ότι πρέπει να στηρίζουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες στα μαγαζιά μας. Είναι οι άνθρωποι μας, είναι οι γειτονές μας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι συγγενείς μας. Στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικότητα γιατί αυτό έχει όφελος για όλη την κοινωνία. Ηχηρό το μήνυμά σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ωστόσο δεν πτωείται ο κόσμος, βλέπουμε, ακόμη υπάρχει κινητικότητα. Και έρχονται και φίλοι και από άλλες πόλεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε να μην μας τα χαλάσει. Και φιλάτε και αυτά, καλούμε τον κόσμο να έρθει, να μάθει. Να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες. Τι είναι λοιπόν, ο Alma Libre? Ο Alma Libre είναι σύλλογος λατινοαμερικάνικων χωρών. Να σας πω πριν ότι τη Δευτέρα στις 18, Τρίτη 19 και Τετάρτη στις 20 έχουμε προβολές ισπανόφωνου κινηματογράφου. Εδώ και 13 χρόνια. Δωρεάν. Κάθε φορά το χρηματικό ποσό που μαζεύεται υπάρχει ένα κοιτίο και αφήνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει δηλαδή εισιτήριο. Και τα δίνουμε πάντα κάπου. Φέτος θα τα δώσουμε πάλι στον Ερυθρό Σταυρό που τόσα προσέφεραν και στις φωτιές και οι πάντα συνεχίζουν. Οι εθελοντές πραγματικά επιτελούν πολύ σπουδαία. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου και εμείς το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό. Οπότε έχουμε αυτά ως προς μία δράση που κάνουμε ακόμα με τον Ισπανόφωνο 13 χρόνια. Κατά τα υπόλοιπα, τάγκο. Σάλσα, φέτος πολύ. Έχει βγει το πρόγραμμά μας. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, σάλσα με εξαιρετικό δάσκαλο. Έχει ξεκινήσει δηλαδή τα τμήματα. Ναι, το τάγκο από Οκτώβρη. Την πρώτη Τετάρτη του Οκτώβρη, νομίζω είναι 2-3, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Αν γκουγκλάρει κανείς Alma Libre, βρίσκει τα πάντα. Ενδεχομένως αυτό να
Είναι και ένα μήνυμα προς τους φοιτητές που φυσικά, θα τελειώσουν φοιτητές, για την εξεταστική. Ναι, βέβαια. Θα συμμετάσχουμε και στην υποδοχή των νέων που γίνεται των φοιτητών κάθε Οκτώβρη. Λοιπόν. Στο Welcome, ναι. Mm-hmm. Και σε αυτό, μάλλον 30 Σεπτέμβρη θα έχουμε και εκεί συμμετοχή, όπως είχαμε και πέρυσι. Μάλιστα. Και περιμένουμε να πάνε όλα καλά, να έρθει ο κόσμος, γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας προβάλλετε κι εσείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μας μάθει ο κόσμος. Βεβαίως, ακριβώς και αυτόν τον λόγο ήρθαμε να προωθήσουμε τους πολύ όμορφους χώρους σας. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς.